Η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Πολιτικών τις οποίες δεν ακολουθεί η χώρα με την ευθύνη και των πιστωτών της και βεβαίως δεν έχει ανοίξει καμία σοβαρή συζήτηση για την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συζητάμε για ανάπτυξη χωρίς να υπάρχει εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο πρέπει να είναι αποτέλεσμα εξαντλητικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, για να βάλω και τις προηγούμενες, των πολιτικών κομμάτων και των παραγωγικών τάξεων της χώρας. Και να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, να δούμε τους κλάδους εκείνους οι οποίοι έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, μπορούν να συμπαρασύρουν και τους υποκλάδους στην ανάπτυξη, αλλά βεβαίως για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Μιας πολιτικής που θα έχει σταθερή πολιτική, καταρχήν πολιτικό κλίμα σταθερότητας στη χώρα, δεύτερον σταθερή φορολογική πολιτική με μειωμένους συντελεστές έμεσων και άμεσων φόρων, τραπεζικό σύστημα που θα ενισχύσει αυτήν την αναπτυξιακή προσπάθεια και φιλικό κράτος απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Λέτε εσείς, η ανάπτυξη δεν διατάσσεται, η ανάπτυξη έρχεται και η ευθύνη ανήκει και στους πιστωτές αυτής της χώρας. Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι έρχονται και οι πιστωτές από τη δική τους την πλευρά. Μόλις σήμερα βγαίνει αυτό, με υψηλό βαθμό παράγοντα του Υπουργείου, σαν νεότερο το αναφέρω έτσι για τις ανάγκες της κουβέντας, να λένε ότι ξέρετε, οι δανειστές λένε από τη δική τους την πλευρά και γι' αυτό δεν έχει έρθει η συμφωνία, πως χρειάζονται μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ενώ η κυβέρνηση έχει πολύ περισσότερο μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα και εκεί κάπου δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω, έχουμε μπερδευτεί στις λέξεις, δεν μας αφήνουν, δεν ξέρουμε να το κάνουμε, τελικώς δεν θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε μπει μέσα σε ένα φαύλο κύκλο ωστόσο, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε Δουβιράκη, η χώρα βρίσκεται, το έχω ξαναπεί και σε εσάς, σε εμπόλεμη κατάσταση. Έχει χάσει το 26-27% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Το 13% αυτής της μείωσης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι αποτέλεσμα περικοπών συντάξεων μισθών τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτή η πολιτική έχει επιβληθεί από τους πιστωτές της χώρας και ήταν σε λάθος κατεύθυνση από το 2010. Η Γεσεβέ το είχε πει από το 2010. Τον Ιούνιο του 2010 η Γεσεβέ είχε πει ότι αυτή η πολιτική δεν βγάζει πουθενά. Μεγιστοποιεί την ύφεση. Και αυτό έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπάρξει εθνική ομοψυχία επιτέλους. Δεν μπορεί, και όποιος κυβερνάει τον τόπο, τα υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση για να αλλάξει ο χαλίφης. Γιατί το πρόβλημα της χώρας είναι ότι οι πιστωτές βρίσκουν αντικαταστάτες πρωθυπουργών. Κάθε 2 χρόνια, 2,5, η χώρα οδηγείται σε εκλογές και ανεβαίνουν πολιτικοί οι οποίοι στο παρελθόν λέγανε ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια. Και δεν τα ασκήσουν και τα συνεχίζουν. Άρα πρέπει να υπάρξει μια εθνική πολιτική που θα είναι αποδεχθεί από όλα τα πολιτικά κόμματα ως εθνικές πολιτικές κόκκινες γραμμές έναντι των πιστωτών της χώρας στα μεγάλα βασικά θέματα. Εάν δεν το δούμε αυτό, δεν πρόκειται να δούμε καμία βελτίωση στην κατάσταση στην οικονομική που έχει η χώρα. Mm-hmm. Με πόσες επιχειρήσεις, πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα να έχουν βάλει λουκέτο, επειδή ζητούμε αυτό το αναπτυξιακό σοκ, κύριε Καβαθά. 250.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κλείσει τα χρόνια της κρίσης, έχουν χαθεί περισσότερες από 800.000 θέσεις εργασίας από τους κλάδους που εκπροσωπεί η ΣΕΒΕ και δεν έχει γίνει τίποτα ώστε να σταματήσει αυτό το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Μέρα με τη μέρα αυξάνονται οι φόροι, βγαίνουν πρωτογενή πλεονάσματα από μείωση δαπανών και αύξηση φόρων και όχι από ανάπτυξη, άρα κατά την άποψή μου είναι κάτι το οποίο είναι θνησιγενές, διότι μέχρι πότε θα σφίξει το ζωνάρι. Ταυτόχρονα έχει μεγιστοποιηθεί το ιδιωτικό χρέος. Τώρα ξεκινάμε μια κουβέντα τι γίνεται με το ιδιωτικό χρέος 7 χρόνια μετά, όταν έχει φτάσει να είναι στα 220 δισεκατομμύρια λήξη πρόθεσμο, από τα 330 του ιδιωτικού χρέους τα 220 δισεκατομμύρια είναι λήξη πρόθεσμα και δεν έχουμε κάνει τίποτα να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο έφερε την οικονομία εδώ που την έφερε, διότι τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90
η οικονομία είναι μεταπρατική και όχι παραγωγική. Η χώρα αν δεν παράξει και έχει δυνατότητα να παράξει, δεν πρόκειται να υπάρξει όφελος στην εθνική οικονομία. Θα ελέγχεται και θέλω λίγο πολύ αγορά από πολυεθνικούς ομίλους που δεν αφήνουν το κέρδος να διαχειριστεί στην ελληνική κοινωνία. Με αυτά τα δεδομένα αναρωτιέμαι και ρωτώ ευθέως. Προλαβαίνουμε, πιστεύετε ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά? Νομίζω ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και πολιτικό και χρόνο στην οικονομία. Αλλά πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε όλοι μας, είτε είναι αυτοί οι πολίτες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι πολιτικά κόμματα και κυβέρνηση, ότι πρέπει να κάτσουμε επιτέλους σε ένα τραπέζι και να τα βρούμε στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της οικονομίας που θα λύσει τα μεγάλα θέματα όπως είναι η ενεργεια, όπως είναι το ασφαλιστικό, γιατί θα πάμε σε συντάξεις που δεν θα είναι συντάξεις επιβίωσης, θα είναι συντάξεις φτώχειας. Καλά, και αν αυτές υπάρχουν έτσι όπως τα ακούμε και από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα για το ασφαλιστικό. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο, ανεργία ασφαλιστικό, δύο πολύ μεγάλα ζητήματα, δύο πολύ μεγάλα θέματα. Αν υπάρχουν και αυτά έτσι, δηλαδή συντάξεις και ασφάλεια λίγο παρακάτω κύριε Καβαθά. Κοιτάξτε, εάν συνεχιστεί το ίδιο μείγμα πολιτικής και η ίδια πολιτική λογική στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε συντάξεις. Διότι εάν συνεχίζουν να κλείνουν επιχειρήσεις, εάν συνεχίζουν να μειώνονται οι μισθοί, είναι σίγουρο ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα μπορούν να αποδώσουν συντάξεις. Και η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έγινε, και ήταν αναγκαία να γίνει, έγινε τόσο γρήγορα και με τόσο λαθεμένες επιλογές που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις βιώσιμες επιχειρήσεις. Άρα μιλάτε και για το 17, για αρνητικά στοιχεία, τουλάχιστον έτσι όπως διαφαίνονται τα πράγματα στην αγορά εργασίας, τόσο για τους συναδέλφους σας, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους μικρομεσαίους, όσο και για τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και από τις μελέτες που κάνει και τις έρευνες στο Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ ότι η χώρα έχει μπει σε μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας εδώ και 3 χρόνια και αυτό δεν βγάζει πουθενά. Δεν ανατρέπεται η κατάσταση όταν η οικονομία παραμένει σε μια στασιμότητα. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη χθες και δυστυχώς δεν έχουμε κάνει τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή.